Για να μην στερήσουμε και από κανέναν τη βραδινή έξοδο, να μην αργήσουμε πολύ, να συνεχίσουμε. Σας καλωσορίζω στη σημερινή παρουσίαση του βιβλίου «Μεγανήσει ένα ταξίδι στον χρόνο». Και επειδή θα πω αρκετά μετά, να μην πω άλλα τώρα, θα καλέσω τον κύριο Δήμαρχο και πρόεδρο του Πολιτιστικού Κέντρου για μια σύντομη εισήγηση, ένα σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστώ. Σας καλωσορίζω σε αυτή την εκδήλωση του Πολιτιστικού Κέντρου. Χαίρομαι ιδιαίτερα έτσι για την παρουσία σας σε μια εκδήλωση που δεν είναι από τις εκδηλώσεις με θέαμα και είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αν θέλετε από την απλά και την θεματικότητα και το στρατηγικό νομικό υλικό αυτή της κοινωνίας, και για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Επιλέξαμε και εμείς για αυτόν τον λόγο αυτή την εκδήλωση για να σηματοδοτήσουμε την έναρξη των καλοκαιρινών μας εκδηλώσεων 2013. Δεν είναι μια εκδήλωση που την κάνουμε για να τιμήσουμε τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης είναι και φίλος και συνεργάτης και δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα γι' αυτό. Την επιλέξαμε επειδή έχει να κάνει με αυτό που λέμε την ιστορική διαδρομή, την ιστορία, την εξέλιξη αυτού του νησιού. Πριν κάποια χρόνια, πριν 3-4 χρόνια που κάναμε το πολιτιστικό συμπόσιο, το κεντρικό μας σύνθημα ήταν «Όποιο μέλλον και να αγγίξω, θα συναντήσω το παρελθόν». Σημαίνει αυτό ότι κάθε κοινωνία, ο άνθρωπος γενικότερα, αναζητά πάντα το παρελθόν του, με βάση το οποίο δομή χτίζει και σχεδιάζει το μέλλον. Και αυτή η κοινωνία, αυτό το νησί, είναι πολύ σημαντικό για εμάς, για την τωρινή γενιά, για την αυριανή γενιά, να αναζητήσει, να ερευνήσει, να δει ποιο ήταν το παρελθόν, πώς εξελίχθηκε γενικά αυτή η κοινωνία, πώς επέζησε πάνω σε ένα βράχο, πώς εξελίχθηκε, διότι αυτό πραγματικά μέσα από εκεί γνωρίζουμε ποιο είναι το DNA, ποιο είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μας, ποιοι είμαστε και με βάση τα οποία μπορούμε να συνδυάσουμε. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Η εκδήλωση θα σχολιαστεί το βιβλίο. Αυτό που θέλω να πω είναι κλείνοντας, να ευχηθώ καταρχήν να συγχαρώ τον Παναγιώτη για την προσπάθειά του και να ευχηθώ στο βιβλίο του, όπως λέμε, καλοτάξιστο. Να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη. Ευχαριστώ, κύριε Βαμούλη. Καταρχήν θα πρέπει να ξεκινήσουμε τα αιθνοτυπικά, που δεν είναι καθόλου αιθνοτυπικά όμως, αφού θα βγουν από καρδιάς. Ευχαριστήρια. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ το Πολιτιστικό Κέντρο, το οποίο και υπηρετώ καμιά δεκαετία χρόνια τώρα, για την τιμή που μου έκανε να συμπεριλάβει τις εκδηλώσεις του και την παρουσίαση του βιβλίου. Θέλω να ευχαριστήσω θερμότατα τους ομιλητές, τους φιλολόγους, αλλά κυρίως φίλους, Βασίλη και Τόντα, επίσης για την τιμή που μου κάνουν να δεχθούν την πρόσκλησή μου να μιλήσουν για το βιβλίο μου. Και κυρίως θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς, αγαπημένους φίλους, γνωστούς, πολύ αγαπημένα πρόσωπα που ήρθατε σήμερα εδώ. Η παρουσίαση θα ξεκινήσει με την ανάλυση της Μαυρίτας της Αργύρη, την προσέγγιση του Βασίλη και μετά θα μιλήσω εγώ. Αν θέλει κάποιος στο τέλος κάποιες διευκρινήσεις, κάποιες ερωτήσεις ή μια τοποθέτηση, ευχαρίστω, θα χαρώ να το κουβεντιάσουμε. Στο δε τέλος μπορώ να υπογράψω κάποιο αντίθετο για όποιον επιθυμεί μετά το πέρας της κουβέντας. Εύχομαι να μην σας κουράσουμε πολύ. Καλησπέρα για το μέλλον. Όταν το 2007 κράτησα στα χέρια μου το πρώτο μυθιστόρημα του Πανιδιώτη Κονιδάλη, το χειρόγραφο της Πράγας, ένιωσα περηφάνεια και σκέφτηκα ότι ένας ακόμα συγγραφέας γεννιέται στον μικρό μας τόπο.
Ένα χρόνο αργότερα με ξάφνιση με το δεύτερο μυθιστόρημά μου στην Πανάγια και ενίσχυσε την άποψή μου ότι πρόκειται για ένα σημαντικό και πολλά υποσχόμενο συγγραφέα. Τα μυθιστορήματά μου μεταξίδεψαν σε κόσμους μαγικούς, μυστηριώδεις, ανάμεσα σε υπότες και μοναχούς, επιστήμονες και μάγους, τυχοδιώκτες και άρχοντες, σε ιστορίες έρωτα, μίσους, μυστηρίου, από τη μοναμασιά στο Μελανήσι, από τη Ρώμη στην Πράγα, στη Μάλτα, στην Ισπανία του Θερβάντες, στην Ιταλία του Καραβάτζιο. Και έψαξα και εγώ μαζί του το μαγικό βοτάκι της αναγέννησης, την Πανάγια. Το τρίτο του βιβλίο, Μελανήσι, ένα ταξίδι στον χρόνο, το κρατώ σήμερα, καλοκαίρι του 2013 στη χέρια μου. Όταν παλιά, κάποια στιγμή τον ρώτησα ποιο είναι το θέμα του νέου βιβλίου, γιατί μου βέβαιε ότι γράφει, μου απάντησε το Μελανήσι. Ήταν σαν να το περίμενα, γιατί ο Παναγιώτης δεν θα μπορούσε να μην προσφέρει κοντά στα άλλα ένα κομμάτι της ψυχής του συγγραφέα που κρύβει μέσα του. Στο νησί που γεννήθηκε, εργάζεται, δημιουργεί, προσφέρει και ζει με την οικογένειά του. Αφόρμηση για το νέο του βιβλίο αποτέλεσε η συμμετοχή του στο πολιτιστικό συμπόσιο που διοργάνωσε το Πνευματικό Κέντρο Ταφείων του Δήμου Μελανησίου τον Αύγουστο του 2008, όπως σημειώνει ο ίδιος στο εισαγωγικό του σημείωμα. Όσοι πήραμε μέρος σε αυτό το συμπόσιο και όσοι το παρακολούθησαν, καταλαβαίνουμε τη βαρύνουσα σημασία του για την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού μας. Η εισήγησή του τότε με θέμα Μελανήσια με ταξίδι στον χρόνο δανείζει σήμερα τον τίτλο της στο νέο του βιβλίου. Είναι μια αντεριστατωμένη, συνοπτική παρουσίαση της ιστορίας του νησιού μας, όπως απαιτούσαν οι συνθήκες διοργάνωσης του πολιτιστικού συμποσίου. Ξεκινάω από την ίσο τάφο της παλαιοδυτικής εποχής για να φτάσει στο Μελανήσι του 2000, φωτίζοντας την πορεία του τόπου μας του χρόνου, όχι μόνο ιστορικά, αλλά κοινωνικά και πολιτιστικά, με 72 παραπομπές, ελληνική, ξένη βιβλιογραφία και μαρτυρίες. Πηγές του Όμηρος, ο Στράβωνας, ο Τίνδαλος, ο Ηρόδοτος, ο Ευρυπίδης, ο Βιγίλιος, οι νεότεροι λευκαδίτες ιστορικοί και μελετητές, Μαχαιράς, ο Γιάννης, Τσερές, Βρετός, και ακρογωνιαίος λίθος ο Μελανησιώτης Κώστας Πάλινος, ο δικός μας άνθρωπος, που ο Παναγιώτης τον χαρακτηρίζει στο εισαγωγικό του σημείωμα φωτεινό και μνημειώδες σημείο αναφοράς κάθε μελετητή. Όταν το συμπόσιο θα ολοκληρώσει τις εργασίες του, ο Παναγιώτης σε εκείνη το πνεύμα θα προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα και θα συνεχίσει την έρευνά του για το Μελανήσι. Αναζητάμε τη βοήθεια της τεχνολογίας αλλά και με προσωπική παρουσία νέα στοιχεία για να συμπληρώσει, να πλικίσει την ιστορία του νησιού μας και τον ευχαριστούμε για αυτή την προσφορά του, που προέκυψε, όπως ο ίδιος σημειώνει, από την αστήρευτη λατρεία του για το Μελανήσι, το καταπράσινο κοράλι, το ρυγμένο στην ποδιά του Ιωνίου. Απαραίτητο εφόδιο για να ταξίδι στον χρόνο τα μυθολογικά στοιχεία. Οι μυθολογικές αναφορές του βιβλίου θα μας ταξιδέψουν στο γοητευτικό κόσμο των μύθων. Ο Παναγιώτης ξετυλίγει την κόκκινη γλωσσή της μυθολογίας από τον Περσέα και την Ανδρομέδα, το Μίστορα και την Πισιδίκη, την Υποθώη και τον Ποσειδώνα, στον Τάφιο, τον Πτερέλαο, τον Ηλεκτρίωνα, τον Κέφαλο, την Αλκμίνη, τον Ηρακλή, τον βασιλιά έμπορο ταξιδευτή Μέντη και τον γενναίο βασιλιά Μέγη. Ένα κουβάρι από δολοπλοκίες, ελληνικές επιζηλίες, φωνικά πολέμους, ανάμεσα σε θεούς, βασιλιάδες, άρχοντες, πολεμιστές, στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και στο μακρινό Κάπρι, στις νότιες ακτές της Νάπολης, όπου οι πρόγονοί μας τάφοι οι μενανισιώτες πειρατές απήγησαν. Με αρκετή δόση χιούμορ και εντυπωσιακές λεπτομέρειες, κοιτά με τα δικά του χρώματα το μυθολογικό καμβά που καλύπτει τους πρόγονούς μας τάφιους τηλεφώνες. Και επειδή εκεί που τελειώνει ο μύθος αρχίζει η ιστορία, το ενδιαφέρον του στρέφεται σε στοιχεία ιστορικά για να μπορέσει να τεκμηριώσει την έρευνά. Αναζητά και προσπαθεί να βρει την αποτύπωση του νησιού μας σε χάρτη παλαιότερο του 1790 που είχε παρουσιάσει την εισήγησή του στο πολιτιστικό συμπόσιο. Και επειδή όποιο ψάχνει βρίσκει, στο βιβλίο των νησιών του Αρχιπελάγου του Φλωρεντινού ιερέα Χριστόφορο Γκουεντελμόντι του 1420 και σε έναν από του 79 χάρτε που περιέχει υπάρχει ένα τη Λευκάδα. Και στο πάνω μέρος του μια συστάδα νησίδων που με ασφάλεια μπορούμε να υποθέσουμε ότι μεγαλύτερα από αυτές είναι το Μελανήσι και όπως σημειώνει ο συγγραφέας, πρόκειται μάλλον για τον παλαιότερο χάρτη του νησιού μας. Στην γραβούρα του Αντώνιο Φραντζέσκου Λουτσίνη του 1646, στο νησολόγιο του Αντώνιο Μήλου, δηλαδή του Αντώνιο από το νησί της Μήλου του 1582 με το όνομα Μακρονήσι και σε χάρτη του μηχανικού Σάντου σε Μητέρπολο του 1729 που σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της ναυτικής δύναμης της Βενετίας, θα εντοπίσει αποτυπώσεις του νησιού μας, κονδρικές, που έχουν όμως τεράστια ιστορική σημασία. Οι ιστορικές πληροφορίες για το Μελανήσι, είτε σε άντρο κατασκόπων, όπως το χαρακτηρίζει ο αξιωματικός του αγγλικού ναυτικού William Smith, δηλαδή καταφύγιο στην πραγματικότητα κυνηγημένων αγωνιστών της Επανάστασης του 1819, είτε ως άντρο πειρατών στο βιβλίο του γιατρού Φυσιοδίτη Χένρι Χόλαντ του 1815, είτε σαν τόπος επίσκεψης του δεύτερου πολεμοδρόμου για την οργάνωση του αγώνα,
είτε μέσα από τη ζωή και τη δράση του δικού μας αγωνιστή Δήμου Τσέλου Φερετίνου, είτε ως σταθιούσα στο γεωγραφικό έργο του Ιάκου Βουραγκαβή το 1854, είτε ως μέγα κοραλίων αδρευτήριων, είτε στα πολιτισμικά στοιχεία που βρίσκουμε σε βιβλίο του 1863 που αναφέρονται στην εξαιρετική οικοδομική του Πέτρα και το άριστη ποιότητα Καλαμπόκη που παράγεται, είναι πολύτιμες, αξιοπρόσεκτες και σημαντικότατες ιστορικές αναφορές. Ο Παναγιώτης θα τολμήσει, γιατί δεν υπάρχουν μαρτυρίες, να συνδέσει το νησί μας με το ιστορικό υποβρύχιο Παπανικολής και το θρύλο που το θέλει να κρύβεται στην ομώνυμη σφυλιά στα δυτικά του νησιού, για να κλείσει την ενότητα των ιστορικών στοιχείων με την παραστατική, απολαυστική σε άπιστα μετανησιώτικα αφήγηση του αυτόπτη μάρτυρα Μπαρμπαουλάχου για το βυθισμένο διθέσιο αεροπλάνο στο λιμάνι του Βαθιού το 1972. Μια συγκλονιστική μαρτυρία σε μια ζωντανή ντοπιολογιά. Πραγματικός θησαυρός. Νομίζω, Παναγιώτη, ότι άξιζαν τα 5 δάχτυλα σχόλης που εισέπνευσε στα παλαιοβιβλιοπολία της Αθήνας για την εργασία του καθηγητή Δημήτρη Πλουκά, του πατέρα της λαογραφίας, το 1958 με θέμα «Λαογραφική αποστολή της Μελανής Λευκάδος». Η συνοπτική παρουσίαση του τεράστιου υλικού, 512 χειρόγραφες σελίδες, είναι ανεκτήμητη πηγή για την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή του νησιού μας, χωρίς να παραβλέψουμε την εργασία του καθηγητή Βασίλη Κανέλου, που βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Οι λαογραφικές μνήμες είναι πολύτιμες, γιατί αποκαλύπτουν την κουλτούρα και το αξιακό μοντέλο μιας περασμένης εποχής, κομμάτι της οποίας ζει μέσα μας, γύρω μας, παντού. Οι 164 παροιμίες και 142 παροιμιακές εκφράσεις είναι μια σημαντική καταγραφή που μένει ανοιχτή για όποιον γνωρίζει και θέλει να συμβάλλει, αναφέρει ο Παναγιώτης. Πολλές, για να μην πω όλες, ακούγονται στο νησί μας και τις κουβαλάμε και έξω από αυτό. Είναι η ψυχή του νησιού μας. Εκείνο που με βοηθάει είναι το πνεύμα και το πυρολιά των παροιμιακών εκφράσεων που αποδίδουν με μαθηματική ακρίβεια και λαγωνικότητα σύνθετα νοήματα που σήμερα χρειαζόμασταν πολλές αράδες για να τα εξηγήσουμε, να τα αποδώσουμε. Πολύ σημαντικές οι υπεξηγήσεις και για μας, αλλά κυρίως για τα νέα παιδιά που θα οδηγήσουν να διαβάσουν το βιβλίο και να έρθουν σε επαφή με το ξεχωριστό, γνήσιο, φιλοσοφημένο λόγο των παππούδων μας. Και επειδή στον Παναγιώτη αρέσουν τα ταξίδια, αποφάσισαν να ταξιδέψουν τα χρόνια της αθωότητας, της ανεμελιάς, της νιώτης, με τα παλιά παιδικά παιχνίδια. Διαβάζοντας τα εικόνες άρχισαν να ζωγραφίζονται στο μυαλό μου και στην ψυχή μου. Ασβεστομένες αυλές, βασιλικά στα παράθυρα, χωματόδρομοι, γυναίκες που γνέφουν ή φαίνουν, κουβαλούν ολόστιτες καριάτιδες στην ποινιά του στο κεφάλι, κορίτσια με κοτσίδες, αγόρια ξυπόλυτα κότου κουρεμένα που παίζουν μέσα στο λιοπύρι, ένα μελίσι από φωνές, μυρωδιές από ζεστό ψωμί, χρώμα και άρωμα μιας εποχής που χάθηκε και πρέπει, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Παναγιώτη, αφού μεγαλώσαμε και καταλήψαμε τα παιχνίδια, να σώσουμε τουλάχιστον τις γλυκές μνήμες τους. Πλούσια πρίκα για μας και τον τόπο μας. Και αν η λαϊκή ιατρική με το αλάτι, τη λάσπη, το καλαμίδι, το λεμόνι, το χαμομήλι, την ερυσπακιά, το ούζο, τις σκούπες, το θαλασσινό νερό και άλλες πρακτικές που τόσο περιστατωμένα αναλύει στο βιβλίο του Παναγιώτης βοήθησαν από τα παλιά χρόνια το μεγαλειστικότη να αντιμετωπίσει τις αρρώστιες της εποχής του, σήμερα μάλλον η σύγχρονη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χάθηκε στη μετάφραση. Ο μεγαλειστικότης ασθενής δεν άλλαξε. Απλά άλλαξαν τα ονόματα των φαρμάκων, των νόσων, των γιατρών και το πράγμα μπερδεύτηκε. Τολμώ να πω ότι σε ζηλεύω, γιατί μπορεί να γέφυρε στου φαρμακοποιού σε καθημερινή βάση την απαραίτητη δόση γνήσιου χιούμορ και παιδική αφέλεια. Και αυτό είναι λυτρωτικό για την εποχή μα. Οι γιαγιάδες και οι παππούδες μα είναι φορείς μια γλώσσα, ντοπιολαγιά, που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και υπόσχεται το μέλλον. Εάν αυτή χαθεί, τότε χάνεται ένα κομμάτι τη ζωή μα, ένα κομμάτι τη ζωή του νησιού μα. Κείμενα πραγματικά, γεμάτα από σαρκασμό και χιούμορ, απολαυστικά, από πλέον αγάπη και σεβασμό για του απόμαχου τη ζωή. Τους δικούς μας ανθρώπους. Σίγουρα, Παναγιώτη, το βιβλίο σου δεν είναι το πρώτο που μιλάει για το Μεγαλύση και δεν θα είναι και το τελευταίο όπως ο ίδιος αναφέρεις. Είναι όμως η φρέσκια ματιά. Είναι μια άλλη οπτική. Είναι τα νέα ενδιαφέροντα στοιχεία από εξειδικευμένες πηγές, γραπτές και διαδικτυακές. Και πάνω απ' όλα, ο δομημένος λόγος ενός νέου ανθρώπου που ζει στο Μεγαλύση και βλέπει το μέλλον από αυτή τη γωνιά της σχέσης. Και αυτό από μόνο του σημαίνει πολλά. Σημαίνει ότι το Μεγαλύση δεν είναι οι πολύβοες αποσπασματικές εικόνες του καλοκαιριού. Ούτε η εγκατάλειψη του χειμώνα, ούτε η μονοτονία του κλειστού τόπου, αλλά είναι η αρχή της έμπνευσης, της δημιουργίας και γιατί όχι της αισιοδοξίας και της ελπίδας. Μια ελπίδα που ο Παναγιώτης έσκυψε ευλαβικά με δέος και σεβασμό στις ρίζες του τόπου μας, για να την ανασύρει από το κουτί της Πανδώρας και να μας δώσει τους δικούς της χυμούς, το δικό της πλούτο και τις δικές της αξίες σε αυτούς τους ταραγμένους, φτωχούς από κάθε άποψη και ρούσου. Ο Παναγιώτης αφιέρωσε στο νησί μας το βιβλίο του
γιατί είναι πάντα ερωτευμένος όπως όλοι μέσα με αυτόν τον τόπο και γιατί γνωρίζει καλά τα λόγια του αγωνιστή Γέρο Δημουτσέλου που τα ταινίζουμε από τον επίλογο της εισήγησής του. Ήταν το σπίτι μας στο Μεγανήσι, ωραίο νησί, σαν να είναι στην παράδοση. Εύχομαι να δείτε το βιβλίο σου, είναι προτάξιμο και περιμένουμε και το τέταρτο. Ευχαριστώ. Να πολύ ευχαριστήσουμε την Τούλα την Αργύρη, να πω και εγώ δύο λόγια. Κι εγώ με ιδιαίτερη χαρά αποδέχτηκα την πρόταση του Παραγιώτη να συμμετάσχω στην παρουσίαση του βιβλίου, με κανείς ένα ταξίδι στον χρόνο. Γεγονός βέβαια που με τιμά και ιδιαίτερα. Το νέο βιβλίο του Παραγιώτη έχει μια ουσιαστική διαφορά από τα προηγούμενα. Δεν είναι ένα λογοτεχνικό καθαρά βιβλίο, αλλά ένα επιστημονικό. Θα το κατέτασα στην κατηγορία ιστορική μονογραφία, μιας και περιορίζεται γεωγραφικά σε αυτήν εδώ την αξόπετρα που κατοικούμε, που όμως έχει χωμένο το ποδάρι της στα βάθη των αιώνων. Είναι μια συνέχεια, συμπληρωματική, ίσως και περισσότερο λεπτομεριακή, στο έργο του Κώστα του Πάλμου, του Ντούλη, που είναι εδώ μαζί μας. Και αποτελείται από τρία δομικά μέρη, εγώ θα έλεγα τέσσερα, γιατί προηγείται μια σύντομη περιληπτική μυθικο-ιστορική αναφορά σε σχήμα κύκλου που θα μπορούσε εμπλουτισμένη με φωτογραφικό υλικό να αποτελέσει κάλλιστα ενημερωτικό φυλάδι για το Μεγανήσι και να διανέμεται στους επισκέπτες, στους τουρίστες που καταλήγουν στα ξενοδοχεία και τα διαμερίσματα του νησιού. Γνωρίζουμε με το βιβλίο αυτό ότι πράγματι ο τόπος μας έχει βαθιές ρίζες στη μυθολογική καταγραφή ηρώων και θεών, Ποσειδώνας, Ηρακλής, παραδείγματος χάρη. Ότι έχει ιστορική διαδρομή από τη Μυκηναϊκή αλλά και αρχαιότερη εποχή και βέβαια έχει πλούσιο λαϊκό πολιτισμό από όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής. Από τα παιδικά παιχνίδια ως τις θυμόσοφες λαϊκές παροιμίες. Από το μυθολογικό πρώτο μέρος κρατάμε τη μυθική μας καταγωγή από τον άρχοντα της θάλασσας, τον Ποσειδώνα. Και το ότι το σύμβολο της δύναμης και της ελευθερίας, ο Ηρακλής, να νουρίστηκε στην ασπίδα του δικού μας πτερέλαιο. Ακόμα, εκεί εντάσσονται τα σχετικά με τον βασιλιά Μέντι και τις εμπορικές του δραστηριότητες, καθώς και η συμμετοχή του βασιλιά Μέντι στον Τροϊκό Πόλεμο. Πηγές εδώ είναι τα ομηρικά έπη και οι τραγικοί ποιητές. Βέβαια, στον Όμηρο εμπλέκονται τα μυθικά στοιχεία με την ποιητική του διάσταση, με τα ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα. Ποιος όμως να ξεχωρίζει το μυθικό από το πραγματικό. Καλώς ο Παναγιώτης τα ενέταξε εκεί και ίσως στο μέλλον τα ευρήματα της αρχαιολογικής καπάνης, που είναι σε εξέλιξη βέβαια, μας επιτρέψουν να δώσουμε επιστημονικές ιστορικές πληροφορίες. Πρέπει να πω εδώ ότι το ύφος του λόγου στο πρώτο αυτό μέρος της μυθολογίας είναι εξόχως γλαφυρό, με αρκετά στοιχεία χιούμορ και ίχνη μιας άδωλης και αδιόρατης ηρωνίας για τα παράδοξα της μυθολογίας, παραδείγματος χάρη. Δυστυχώς ο Ηλεκτρίωνας, πριν ολοκληρώσει τις προετοιμασίες, σκοτώθηκε κατά λάθος από τον ίδιο του τον γαμπρό, τον Αμφιτρίωνα. Ας πρόσεχε ποιον έβαζε στο σπίτι του. Τη δυσάρεστη κατάληξη την ξέρουμε, αφού η Ρουφιάνα η Κομεθό εξεμάλιασε τον πατέρα της, ώστε να πάψει να είναι ανίκητος, αλλιώς δεν χάναμε με τίποτα από τους καμπίσιους. Και τη χρυσή ασπίδα του Πτερέλαου, λάφυρο από την Τάφο, η Αλκμίνη την έκανε λίκνο για τον Ηρακλή. Κούνια που τον κούναγε κι αυτόν. Από το δεύτερο μέρος, στα ιστορικά στοιχεία, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζονται οι πηγές που παρουσιάζονται και που καθιστούν το ίδιο το βιβλίο σπουδαία βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με το νησί μας. Αναφέρω χαρακτηριστικά, υπόθηκα και προηγουμένως, τα πρωτοεμφανιζόμενα χάρτης του Μποντελμόντι 1420, πρώτος και παλαιότερος χάρτης. Ο χάρτης του Φραντσέσκο Λουτσίνι, στη συλλογή του Άγγλου Δούκα Ρόμπερτ Ντάρλι 1646 και η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανακάλυψη του Μεγανησίου, έστω ως μακρονησίου, στους χάρτες του Αντώνιο Μήλου 1582. Επισημαίνω επίσης τη σημασία των πρωτοεμφανιζόμενων ιστορικών πηγών, τις αναφορές του Άγγλου Βίλια Σμιθ στο Μεγανήσι και του γιατρού περιηγητή Χέν Χόλαντ σχετικά με τη δράση των πειρατών με την ανοχή της Βρετανικής διοίκησης. Τα σχετικά με το Δήμο Τσέλι όπως καταγράφονται από την εγγονή του είναι σημαντικά, αλλά αυτή η παράσταση, ξερομερίτες, οι αστακιώτες
θέλανε το Δήμο Τσέλιο δικό τους, μια ζωή, επειδή ήταν η μάνα από τη Ζάρτσα. Αλλά εδώ ο Κώστας, με τα απομνημονεύματα τα οποία βρέθηκαν και τα λοιπά, μπήκαν τα πράγματα στη θέση τους, μια και καλή. Έτσι δεν γίνει, Κώστα? Το ύφος του λόγου στο ιστορικό μέρος είναι καθαρά σοβαρό και επιστημονικό, με αναφορική χρήση της γλώσσας, όπως λέμε εμείς οι φιλόλογοι, ενώ στη λογοτεχνία σε πολλά σημεία είναι η μεταφορική ή συμποδηλωτική, όπως λέμε, χωρίς λογοτεχνισμούς, όπου κυριαρχεί περισσότερο ο ερευνητής και όχι ο λογοτέχνης. Η σπουδαία ερευνητική δουλειά και η καταγραφή των πηγών με πληρότητα, μέχρι και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, είναι σημαντική για τη βιβλιογραφία που θα αξιοποιήσουν μελλοντικοί ερευνητές. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, στα λαογραφικά, καταγράφεται η εργασία του καθηγητή Λουκά του 1958. Και εδώ βεβαίως δίνουμε την υπόσχεση μαζί, Παραγιώτη, να προχωρήσουμε στην αξιοποίηση του λαογραφικού αρχείου που έχω και που είναι βέβαια στοιχεία τα οποία, όπως είχα πει, είναι παρμένα το 1969 από την ενενικοντούτη τότε Θεία Λάμπρο Μάτζαρη ή Τσαρέλο. Αξιόλογες επίσης θεωρώ τις καταγραφές των κοινωνικών στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού, όπως τα πάθη, το μυρολόι της Παναγίας, της Μεγάλης Παρασκευής, τα παιχνίδια, που ήταν όλα εκτός σπιτιού, στο φυσικό περιβάλλον, σε δρόμους, σε αλάρες, αυτοσχέδια και κυρίως ομαδικά, που συνηθίζουν την κοινωνικότητα, την ομαδικότητα, την παρέα και όχι τη μοναχικότητα, την απομόνωση κλπ. Ακόμα από γλωσσική αλλά και λογογραφική άποψη, μας δίνει το τρίτο αυτό μέρος την ευκαιρία να διαβάσουμε και να θυμηθούμε φράσεις, παροιμίες, ευχές, κατάρες και αντιλαβές, συμπληρώνω, γραμμένα όλα στην μεγανησιώτη ντοπιολαλιά. Αντιλαβές, για να πούμε έτσι και κάτι να ευθυμίσουμε, είναι οι φράσεις που λέει κάποιος ως απάντηση, πιάνοντας το λόγο από την τελευταία λέξη της φράσης του προηγούμενου, παραδείγματος χάρη. «Έλα μωρή», απάντηση, «μόρα και κατσίδα να σε φάει». Ή «τι να κάνω, καμωτήρες μες στα τέρα σου». Ή «όχι, όχι, όχι, οχές και μονιμερίδες». Λοιπόν, τέλος εκτιμώ ιδιαίτερα τα στοιχεία που αποτελούν και προσωπικά του βιώματα και εμπειρίες ως εκ του επαγγέλματός του, που μιλάνε για τη γλώσσα και τη φρασιολογία των ασθενειών, για τη θεραπευτική διαδικασία, τη λαϊκή ιατρική, τα βότανα, τα παρασκευάσματα, τα ματζούνια, τα ροφήματα κλπ. Είναι και αυτά μέρος του λαϊκού πολιτισμού, της κοινωνικής ζωής, αλλά μπορούμε πια ολοκληρωμένα να μάθουμε, πέρα από την καταγραφή και την επιστημονική εξήγηση ενός ειδικού, ενός φαρμακοποιού προκειμένου. Πριν τελειώσω να πω ότι η αφηγηματική του τεχνική είναι η τριτοπρόσωπη διήγηση, η εφήγηση τριτοπρόσωπη. Εκτός βέβαια από τις πηγές οι οποίες είναι ομοδιηγητικές, δηλαδή γράφονται σε πρώτο πρόσωπο επειδή παρουσιάζονται αυτούσια. Ας πούμε, ο Δήμος Έλληνος λέει, εγώ έκανα αυτό, έκανα εκείνο, πήγα εκεί και λοιπά. Αυτή λέγεται ομοδιηγητική. Αυτή δεν μπορούσε να ανταλλάξει, βέβαια, είναι οι πηγές. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Παναγιώτη, εύχομαι αυτή η προσπάθειά σου αφενός μεν να συνεχιστεί και σίγουρα να εμπλουτιστεί κυρίως στα ιστορικά και λογογραφικά στοιχεία και αφετέρου να βρει μιμητές οι οποίοι θα κολλήσουν αυτό το δημιουργικό μικρόβιο της έρευνας. Το Μεγανήσι σου εκφράζει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλό είναι, πριν δώσουμε τον λόγο στον Παναγιώτη, να διαβάσουμε έτσι ένα-δύο-τρία σύντομα προσπάσματα από το βιβλίο. Ένα από τη μυθολογική πλευρά, ένα από την ιστορική και ένα από τη λογογραφία. Λοιπόν, σελίδα 13. Το όνομα ίσως προέρχεται από τον πρώτο μυθικό βασιλιά του, τον Τάφιο. Τάφιος ήταν αδερφός του Τηλεβόα. Οι γονείς του ήταν ο θεός Ποσειδώνας και η Ποθόη, κόρη του Λέλεγα ή κατά μια άλλη εκδοχή η γονή του Περσέα. Το πιθανότερο πάντως είναι ότι η Τάφος απικίστηκε όπως όλα τα γύρω νησιά από ακαρνανικά φύλλα μεταξύ των οποίων οι Λέλεγες και οι Λεβόες. Και το σχήμα του ενίδη Τάφ ήταν αυτό που προσέδωσε το χαρακτηριστικό όνομα. Γιος του Τάφιου ήταν ο Πτερέλαος που έφερε χρυσή τρίχα στο κεφάλι δώρο του παππού του Ποσειδώνα, η οποία τον καθιστούσε άτρωτο και ανίκητο. Οι γη όμως του Πτερέλαου ενεπλέκησαν σε περιπέτειες όταν έκλεψαν τα δόντια του βασιλιά του Άργους Ηλεκτρίωνος και μάλιστα σκότωσαν τους γιους του. Ο Ηλεκτρίωνας ζήτησε τότε τη βοήθεια του Άρχοντα της Θήβας Αμφιτρίωνα, δίνοντάς του για γυναίκα του την όμορφη κόρη του Αλκμίνη.
πράγματι ο Αμφιτρίωνας παντρεύτηκε την Ερατμή και εξεστράθηκε εναντίον των Τηλεβοών μαζί με τον Κέφαλο, ιδρυτή της Κεφαλονιάς και τον Κρέοντα. Οι Τηλεβοίδες νήσοι, εδώ τα γύρω νησιά της Λεκάνης, υπέκυψαν εκτός από την Τάφο που άντεχε λόγω της χρυσής τρίχας του Πτερέλαου. Όμως η κόρη του Τάφιου βασιλιά, η Κομεθό, ερωτευμένη καθώς ήταν με τον Αμφιτρίωνα, έκοψε την Ποσειδόνια τρίχα από το κεφάλι και έτσι το νησί κυριεύτηκε και έγινε τμήμα του βασιλείου του Κέφαλου προπάπου του Οδυσσέα. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι είδε με τα μάτια τον αθηματικό τρίποδα στο ναό του Σμηνίου Απόλλωνα να γράφει. Ο Αμφιτρίωνας με προσέφερε ως μέρος από τα λάφυρα της Τηλεβόας. Όταν βέβαια επέστρεψε στη Θήβα ο Αμφιτρίων, η Αλκμίνη κυοφορούσε τον Ηρακλή Ελαίο Δία. Οπότε η Τάφος ευθύνεται για τη γέννηση του ημίθεου, έστω και εμέσως. Τώρα θα ακούσουμε ένα από τα ιστορικά. Μετά την επικράτηση των Ηρακλών το 1684 με τον Αρχιστράτη Μοροζίνη, η κατάσταση φαίνεται να αλλάζει. Σε διαταγή του ίδιου την 7η Οκτωβρίου 1684 αναφέρεται. Οι προϊστότητες των χωρίων της νήσου Λευκάδας, Φτερνού και Πόρου κατήγγειλαν ημίν ότι μονονότι νησίστης καλουμένη μεγανήσι της Ανίκη παρενοχλούνται εκάστοτε υπό διαφόρων κεφαλήνων και ηθεκησίων αξιούντων αυτογνωμόνως να σπείρουν τα συντάφτη γέας. Τελικά, με διάταγμα της Ενετικής Συγκλήτου το 1691, ο Γενικός Διοικητής της Επτανήσου παραχωρεί τη γη του Μεγανησίου στον Επικεφαλινίας Αναστάσιο Μεταξά μαζί με τον τίτλο του Κόμι. Οι γέες περνούν το 1716 στους ντόπιους και στο προσωπικό του Μεταξά, ενώ το 1719 συγχιώτες πρόσφυγες, γύρω στα 130 άτομα καθολικά στο θρήσκευμα, πάντα με την υποχρέωση καταβολής μισθώματος στην Ενετική Διοίκηση. Την ίδια εποχή φτάνουν έπικοι από την Ακαρμενία, την Ιθάκη, την Κεφαλονιά, αλλά και την ίδια την Λευκάδα. Οι διάσπαρτες καλύβες συναρτούνται και προκύπτουν οι δύο πρώτοι μικροί οικισμοί, το κάτω μέρη και το απάνω μέρη, που αντιστοιχούσαν στο κάτω μέρη και το σκοτοκόρι. Ήλθον εις την νησίδα Μεγανήσι, ελληνική την νέση οικογένειες εξινομέρου, και εσχημάτισαν δύο μικρά χωρία, αποτελούμενα 600 περίπου καλυβών, αναφέρει ο Γενικός Προνοητής Γκριμάνη σε επιστολή του στις 15 Δεκάτου 1760. Το γεγονός υποστηρίζεται και από τον ίδιο το Δήμο της Άγιο Φερεντίνο. Ήρθαν τρία σόγια κάτοικοι, Φιακοί, Ξερομελίτες και Κεφαλινέοι. Και παλαιογραφικά, δεν ισχύει το ίδιο όμως για τους υπέργυρους που κάποια στιγμή θα κυλιορέψουν, θα γίνουν δηλαδή γεροκομείο. Στον αντίποδα τα παιδιά αλλά και οι κοπέλες έχουν τα δικά τους προβλήματα. Άμα δεις ας πούμε το παιδί μαλαουδιασμένο, δηλαδή καταπαιδευμένο, πολύ πιθανό να είναι θερμασμένο, εμπείρετο. Εκεί που στους ενήλικες βράζει το στήθος τους, τα παιδιά ακούμε γατσούλια. Αν αυτά σοβαρέψουν και δώσουν έντονο βήχα, μπορεί να είναι και καρκαρέτσι, κοκκίνης. Και μιας και αναφέραμε τα γατσούλια, θέλουν προσοχή γιατί αυτά τα ζωντανά κουβαλάνε και αχινόκοκο. Εντάξει, οι μακουλάδες, παροτίτιδα, δεν είναι και τίποτα σοβαρό, αλλά το άσμα, άσθημα, θέλει προσοχή. Τα κούτσικα συχνά βγάζουν και βριτσούλα, βροτσίλα, καθώς και διάφορες σπίθες και μπιμπίλια. Εκεί συνήθως βάζουμε μπλούτρα και αντιφάδες. Θέλω σε ένα παιδί κάποια στιγμή στο σχολείο ή και νωρίτερα θα λοδιάσει. Μη σας πω, θα βριάξει την ψήρα. Ευτυχώς δεν χρησιμοποιείται πια η παλιά μέθοδος του μαντιλιού και του αεροζόλου. Μια ειδική και συχνότατη κατηγορία προβλημάτων υγείας είναι οι βαρεσές και οι σκοτωσές. Αυτές καταγράφονται με μια κλίμακα βαρύτητας, όχι πάντα αξιόπιστη. Έτσι, το χέρι, παραδείγματος χάρη του μεγαλυσιώτη ασθενή, μπορεί να είναι παρμένο ή ακόμα και κουταβέλα. Αν έχει φλεμονή ή πλεμονή, ίσως να μην μπορείς καν να τον γιάξεις για να μην καρύξει ο ασθενής τον πόνο. Σε ένα κάταμα, βέβαια, μπορεί να γίνει αρβάλια. Συνήθως αυτά συμβαίνουν από ένα ακροβότισμα. Και πάλι καλά να λέμε, αφού ασκορβότσουμε, αλλά άμα δεν βαρέσει την καρκάλα ή τα μελίγια του. Είναι η ντοπιολαγιά, όπως ακριβώς αναφέρονται εσείς. Λοιπόν, εδώ εμείς, αγαπητέ Παναγιώτη, τελειώσαμε. Ο λόγος στο συγγραφέα, ο οποίος θα μας πει και την Οδύσσια της συγγραφής του.
δεν ήξερα τι έχουν. Τι θέλει να κάνω. Ποιο πίσω να πάω εγώ. Όχι, εντάξει, καλά. Δεν ήξερα τι έχουν γράψει τα παιδιά. Και ομολογώ ότι με συγκινήσανε λίγο. Αλλά το αντιπαρέρχομαι. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από την αρχή. Γιατί γράφει κανείς ένα βιβλίο. Ο Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας Μπερξόν, αλλά και πολλοί ακόμα συγγραφείς, θα σας έλεγαν ότι η συγγραφή είναι μια εσωτερική ανάγκη. Μια δύναμη ακατανίκητη που θέλει να απλώσει στο χαρτί όλα όσα σαλεύουν, συστρέφονται και στροβιλίζονται στην ψυχή και στο μυαλό του ανθρώπου. Εγώ πάλι είμαι πιο κοντά στην άποψη του Ουμπέρτο Έκο και θα ισχυριστώ ότι πρόκειται για την αδύρυτη όσο και προαιώνια παρόρμησή μας να πλάθουμε και να αφηγούμαστε ιστορίες. Ιστορίες σαν και αυτές που αφηγήθηκαν οι πρώτοι άνθρωποι στα τυχώματα των σπηλαίων. Ιστορίες σαν και εκείνες που αφηγήθηκε ο παππούλης μας ο Όμηρος και μετά ο Σέξπιρ και ο Ντοστογεύσκης. Ιστορίες εν τούτης διηγούμαστε κι όλοι εμείς στα μικρά μας παιδιά, στους γνωστούς, στους φίλους μας. Ιστορίες που θα λέμε μέχρι να πεθάνουμε. Και έπειτα, οι πιο όμορφες από αυτές θα συνεχίσουν να λέγονται. Γι' αυτό γράφει κανείς. Και γιατί ένα βιβλίο για το μηχανής. Επειδή και το μικρό λατρεμένο νησί μας έχει και αυτό τις δικές του γοητευτικές ιστορίες που ψάχνουν αφηγητές. Αυτό. Μύθι από τα χρόνια του Ομήρου και πρωτύτερα ακόμα. Μικρά αλλά και σημαντικότερα ιστορικά περιστατικά που χάραξαν το ιστορικό μας πλαίσιο. Λαϊκές, συλλογικές μνήμες, βιώματα. Και όλα αυτά σε τέτοιο πλούτο που θα ήταν κρίμα και άδικο να μουχλιάζουν στα ανήλια κακελάρια του μυαλού. Αυτό ήταν το κίνητρο. Και όταν έχεις να εξιστορήσεις τόσα και τέτοια θαυμαστά, απλά το κάνεις. Και μην παραξενευτείτε, όλοι σας το έχετε κάνει. Έστω και αν πρόκειται για μια παλιά ιστορία που διηγηθήκατε στο καφενείο στο Καλαμπούρι. Πρέπει βέβαια να θυμίσω ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποίησα το νησί της αφηγής μου. Έκανα μια αναφορά η Μοκρέτα στο χειρόγραφο της Πράγας που διαβάστηκε από κοντά 10.000 αναγνώστες. Ο ήρωας Μορφέας κατάγεται από το Μεγανήσι και ένα κεφάλαιο εκτιλήσεται στο νησί. Αλλά και στην Πανάκια οι δίδυμοι ήρωές μου έρχουν την καταγωγή τους από ένα μικρό νησί του Ιωνίου που μόλον ότι δεν κατονομάζεται για τους Μεγανησιώτες θα ήταν εύκολη μαντευσία. Πώς ξεκινάει κανείς ένα τέτοιο εγχείρημα. Σίγουρα όχι χωρίς στηρίγματα. Η πρώτη αφορμή υπόθηκε ήδη μου δόθηκε στο εξαιρετικά σημαντικό πολιτιστικό συμπόσιο που διοργάνωσε τότε με μεγάλη επιτυχία ο Δήμος μας. Παρότι γνώριζα αρκετά πράγματα για την ιστορία του νησιού μας, τότε ήταν η πρώτη φορά που αναγκάστηκα να αποδείξω πραγματικά στα βαθιά. Πάει να πει στην ουσιαστική έρευνα για αυτό που ονομάζουμε ιστορία ενός τόπου. Αμφιβάλλω βέβαια αν κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό, δίχως τα μεγανησιώτικα του Κώστα του Πάλμου που προηγήθηκαν 21 χρόνια ολόκληρα αφού εκδόθηκαν το 92. Και σε αυτό το σημείο θα σας παρακαλέσω για ένα χειροκρότημα. Θεωρώ ότι αυτό το βιβλίο ήταν ο γκόλιθος πάνω στον οποίο στηρίχθηκα για να οικοδομήσω ετούτο το μικρό πόνημα. Το δεύτερο κομβικό σημείο ήταν η συμμετοχή μου στον ιστότοπο Μεγανήσι Times. Μια πιο μοντέρνα δηλαδή, ένας πιο μοντέρνος λόγος πια. Το Times, το οποίο είναι ένα ηλεκτρονικό βήμα, μου πρόσφερε όλο τον απαραίτητο χώρο και την ελευθερία έκφρασης που χρειαζόμουν. Και εδώ οφείλω να ευχαριστήσω και όλα τα παιδιά, την Έγη, τον Κώστα, τον Σάβα, νομίζω είναι όλοι εδώ. Το Μεγανήσι Times, θα μου επιτρέψετε, δεν κάνω διαφήμιση, αλλά αποτελεί μια πύλη πραγματικού πολιτισμού και ενημέρωση για τους μεγανησιώτες, σε αντίθετα με πολλά κακιά χτυπά του διαδικτύου. Το τρίτο ήταν φυσικά η αγιάτρευτη λατρεία μου για τούτο τον ευλογημένο τόπο, στον οποίο όλοι μας έχουμε, και συγχωρήστε μου την έκφραση, και ρίζες και κολορίζα. Η έρευνα. Όταν γράφεις για κάτι πολύ χειροπιαστό, όπως είναι το παρελθόν ενός τόπου και των ανθρώπων του, οφείλεις να είσαι προσεκτικός,
ακριβής, αντικειμενικός, να αποφεύγεις τις υπερβολές και να στηρίζεις όλα όσα περιγράφεις σε αδιαφυσβήτητες πηγές. Κοντολογείς, πρέπει να λειτουργήσεις επιστημονικά. Και αυτό δεν ξέρω αν ακούγεται εύκολο, αλλά είναι και επίπονο και χρονοπόρο. Για το βιβλίο τούτο σας βεβαίνω ότι δαπανήθηκαν εκατοντάδες εργατόρες. Τα μεγανησιώτικα, από κάποια στιγμή και μετά, δεν μου ήταν αρκετά στην έρευνά μου. Άρχισα λοιπόν να ψάχνω στα αρχεία της Λευκάδας, διασταύρωσα ξανά και ξανά κάποιες πηγές και από εκεί και από αλλού. Ξετρύπωσα δεκάδες βιβλία του 19ου αιώνα, κυρίως ξένων περιηγητών που αναφέρονταν στην νησί μας. Ξέταψα σε βιβλιοπολία της Αθήνας μερικούς θησαυρούς που θεωρούσα στα αλήθεια χαμένους, όπως το βιβλίο της Κουμουζοπούλου ή την λογογραφική πραγματεία του καθηγητή Λουκάτου για το Μεγανήσι, την οποία και αναδημοσιεύω για πρώτη φορά αυτούσια. Έχω επίσης το προνόμιο να κατέχω τόσο το Ιζολάριο του Αντώνιο Μήλο, είναι η δεξιά φωτογραφία που βλέπετε το φύλλο το οποίο έχει την Σάντα Μαύρα και το Μεγανήσι, όσο και το αντίγραφο του γεωγράφου του Μποντερμόντι, που αποτελεί την αδιαφυσβήτητα αρχαιότερη απεικόνιση του Μεγανησίου, μιλάμε για το 1420. Επειδή με ρωτήσανε κάποιοι, το Μεγανήσι δεν είναι το πράσινο που βλέπετε, που είναι σχεδιασμένα σπιτάκια κτλ. Είναι το μεγαλύτερο από τις καφέ νησίδες που φαίνονται πάνω. Έχω και μια διαφάνεια μετά πιο χαρακτηριστική. Πρέπει βέβαια να παραδεχτώ ότι σε αυτή την έρευνα το διαδίκτυο κάνει θαύματα, αν ξέρεις πού και πώς να ψάξεις. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι το βιβλίο έχει να προσθέσει να αναγνώσει αρκετά νέα στοιχεία για το Μεγανήσι, την ίδια στιγμή που αφήνει και αρκετά περιθώρια για περαιτέρω έρευνα. Και επειδή κάποιοι με ρώτησαν ήδη για τη σχέση του βιβλίου με τα Μεγανησιώτικα, θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια. Σε όλη την πορεία αυτής της αναδίφησης, παρότι χρησιμοποίησα με πολύ σεβασμό τα Μεγανησιώτικα, οδηγήθηκα εκ των πραγμάτων στο να ανασκευάσω εν μέρη ορισμένες πτυχές τους. Όπως για παράδειγμα το μύθο για το υποβρύχιο Παπα-Νικολής. Ωστόσο, με μεγάλη χαρά διαπίστωσα στην πορεία ότι ο δάσκαλος είχε δίκιο ακόμα και σε ορισμένα πράγματα που τουλάχιστον εμένα μου φαινόταν απίστευτα. Μου φάνταζαν απίστευτα αρχικά. Η ικανοποίηση που άντλησα από αυτή την έρευνα έγινε στο να ανακαλύψω εκείνες ακριβώς τις πρωτότυπες πηγές που επιβεβαίωναν ακόμα και τις εικασίες του ή κάποιους φαινομενικά αόριστους μέχρι πρότινος σχετισμούς του. Να τελειώσω λοιπόν αυτό το κομμάτι, ξεκαθαρίζοντας μια και καλή ότι το Μεγανήσι, αν ταξίδι στον χρόνο, δεν καταρρύπτει τα Μεγανησιώτικα, ούτε απλώς περνάει. Τα δικαιώνει όπως τους αξίζει. Η δομή του βιβλίου, η συνάρτηση των κειμένων ακολούθησε τους τρεις βασικούς άξονες που έτσι πολύ γλαφυρά εξήγησε και ο Βασίλης. Αυτόν της μυθολογίας, τον ιστορικό και τέλος της λαϊκής παράδοσης και λαογραφίας. Σε κανένα βέβαια από αυτά τα επιστημονικά πεδία δεν είμαι ειδήμονας, αυτό το γνωρίζουν όλοι. Ωστόσο, η φιλοπεριέργειά μου, κάτι οι σπουδές μου στον ευρωπαϊκό πολιτισμό βοήθησαν αρκετά ώστε να μπορώ να τα προσεγγίσω χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Στο πρώτο κομμάτι, το μυθολογικό, προσπάθησα να διευρύνω όλες τις μυθολογικές αναφορές που έχουν να κάνουν άμεσα οι Έλληνες με την αρχαία τάφο και με τους προγόνους μας ταφείους, προεκτείνοντας το μυθολογικό γενεαλογικό μας δέντρο ίσα με τον Περσέα, δηλαδή στα προαρχαϊκά χρόνια. Θα μου επιτρέψετε εδώ να αναφέρω δύο μικρά περιστατικά. Το ένα έχει να κάνει με την εξαιρετική, θεωρώ εγώ, συγκλονιστική θα έλεγα, γιατί δεν είναι όλες οι μυθολογικές, όλοι οι μύθοι, όλα τα κομμάτια της μυθολογίας μας όμορφα, αλλά αυτό είναι εξαιρετικά όμορφο και πρωτότυπο, δεν υπάρχει εδώ δηλαδή κάτι ανάλογο με την τρίχα του Πτερέλαου. Το ανέφερε λοιπόν ο Βασίλης για την ασπίδα του Πτερέλαου, τη χρυσή ασπίδα του Πτερέλαου, την οποία πήρε ως βάφυρο εκ των υστέρων αμφιτρίωνας. Κάποια στιγμή λοιπόν έχω αγοράσει ένα εικονογραφημένο βιβλιαράκι με τους άθλους του Ηρακλή στο μικρό μου γιο, στα παιδιά μου. Στην πρώτη σελίδα έχει τον Ηρακλή και τον Ιφικλή τη στιγμή που ο Ηρακλής πνίγει τα φίδια που του έχει στείλει η Ήρα στην Κούνια. Δεν το είχα προσέξει, αλλά συγκινήθηκα πάρα πολύ. Γιατί ο εικονογράφος έχει φτιάξει μια χρυσή ασπίδα μέσα στην οποία είναι τα δύο μωρά.
Και ήρθε ο γιος μου και μου την έδειξε λέγοντας μου πατέρα, η ασπίδα του τρέλα. Το δεύτερο είναι πιο αστείο λίγο και έχει να κάνει με την ιστορία με το Κάπρι. Το καλύτερο σχόλιο που έλαβα όταν πρωτοδημοσίευσα αυτό το κειμενάκι ήταν ότι, θα πω και ποιο ήταν, δεν ξέρω αν είναι εδώ, από τον Γιώργο τον Δάγλα, τον Ολφό που λέμε, ο οποίος είπε, τώρα κατάλαβα γιατί το λένε Κάπρι. Μόλις θα βγήκαν για τα θερία μέσα από τις τριήλεις οι μεγανισσότητες 2 μέτρα ο καθένας, σύνταν οι τόποι και είπαν, ουρέ, τι Κάπρια είναι τούτα. Στο ιστορικό τμήμα τώρα, πάσχησαν να στεριώσω πέρα κάθε αφιβολίας, αρκετές από τις μέχρι πρότινος νεφελώδεις δοξασίες για το νησί, χωρίς ωστόσο περί τους εξοραϊσμούς. Νομίζω ότι ο αναγνώστης θα μπορεί να έχει μια αρκετά γλαφυρή εικόνα για το πώς εμφανίζεται το νησί μας το 18ο και το 19ο αιώνα, αλλά και παλιότερα, στο μεσαίωνα. Και να κάνω μια μικρή αναφορά τώρα σε αυτά που βλέπουμε εδώ. Δεξιά είναι από τα αρχαιολογικά ευρήματα, τα παλαιολιθικά εργαλεία. Αριστερά λοιπόν, το μεγανής είναι αυτό που φαίνεται ψηλά κεντρικά, το καφέ. Είναι πραγματικά η πρώτη απεικόνηση, δεν νομίζω να μπορεί να υπάρχει παλιότερη, καθότι πριν το 1400 η χαρτογραφία δεν ήταν ούτε καν τέτοια. Είμαστε τυχεροί που ο Ποντελμόντι ήταν πολύ πολύ μεθοδικός. Αυτό που κυρίως βλέπετε με τα σπίτια είναι η λευκάδα βέβαια. Αν κάποιος προσπαθεί να διαβάσει τα λατινικά, εκεί πέρα λέει κάτι σαν πράνινες περαρίσιμα, το οποίο σημαίνει αρρώσιμα εδάφη, δεν σημαίνει κάτι σημαντικό. Είναι από το περάρι στα λατινικά ήταν το άρωτρο. Είχε πολλές καταγραφές ο Ποντελμόντι όμως που ενδιαφέρανε φυσικά το ναυτικό της χώρας του, της πόλης χώρας του. Και αυτό είναι το, ίσως το πιο σημαντικό, ίσως ακόμα πιο σημαντικό και από τον χάρτη. Να πω όμως με αυτή την ευκαιρία ότι αυτό το υλικό, δηλαδή ξενόγλωσσα βιβλία με αναφορές στο νησί, μιλάω για βιβλία του 2 αιώνων, καθώς και αυτούς τους χάρτες, καλό θα ήταν να προσπαθήσουμε να και σαν Δήμος και Δημαρχή να βρούμε κάποια αντίτυπα που θα μπορούν στα υποίδρυση μουσεία και να ενταχθούν και να αποτελέσουν ένα και οπτικό πια τεκμήριο αυτής της ιστορίας. Το τρίτο κομμάτι, το Ιωνίδαο γραφικό, επιχειρεί, αν δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, για πρώτη φορά μια έντυπη καταγραφή παροιμιών και παροιμιακών εκφράσεων, όπως ακούσατε, που οπωσδήποτε επιδέχεται εμπλουτισμού. Ήδη μου έχουν πει 3-4 καινούργιες που δεν τις έχω καταγράψει. Όχι καινούργιες, παλιές. Δεν τις έχω καταγράψει εγώ. Καθώς και μια πλήθωρα άλλων στοιχείων λαϊκής παράδοσης, όπως τη λαϊκή ιατρική παραδείγματι, μια παράδοση που στις μέρες μας τείνει να εξαφανιστεί αν δεν την έχει καταπιεί ήδη ο χρόνος. Αυτό είναι το εξώφυλλο από το βιβλίο του Ρόζερ Ζαστ, έτσι το ξέρουμε αρκετοί. Το ύφος. Όπως θα διαβάσετε και στην εισαγωγή, όλο το βιβλίο αποτελεί ένα συμπίλημα μεμονωμένων άρθρων. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς φιλόλογος για να διακρίνει την υφολογική ακροβασία ανάμεσα στο ιστορικό επιστημονικό και ενδεχομένως κάπως επιδιδευμένο ύφος και στο πιο ανάλαφρο συγγραφικό που φτάνει ενίοτε στα όρια του γκροτέσκου και της καρικατούρας. Θα μπορούσα βέβαια να κατηγορηθώ ότι κάτι τέτοιο είναι συγγραφικά οξύμορο, αλλά για την αφεντιά μου, ήταν ο καταλληλότερος τρόπος να συσσωματώσω αφηγητικά την ανένταχτη, πολύχρωμη, εκρηκτική και με πολλές μεταπτώσεις μεγανισιώτικη ιδιοσυγκρασία. Θέλω να ελπίζω ότι επιπρόσθετα κάτι τέτοιο κάνει το βιβλίο πιο φιλικό και επανάγνωστο. Και δεν ξέρω αν αποτελεί απόδειξη, αλλά για μένα ήταν τουλάχιστον ευχάριστη έκπληξη το ότι το διάβασαν ήδη άνθρωποι που γενικά δεν διαβάζουν βιβλία. Ο σκοπός. Γιατί όλο αυτό, μπορεί να ρωτήσει κανείς. Γιατί σκέφτομαι ότι η διάσωση και η μεταλαμπάδευση της μνήμης είναι μια από τις κινητήριες δυνάμεις και του πολιτισμού και της κουλτούρας ενός τόπου. Και γιατί σε αυτή τη λιθιά επιθυμούσα να βάλω κι εγώ μια πέτρα. Όχι για λόγους στενούς, κοντόθωρους, τοπικιστικούς, μα γιατί αυτές είναι οι ρίζες μας. Και βλαστάρια χωρίς ρίζες
δεν υπάρχουν. Η μόνη φιλοδοξία λοιπόν αυτού του βιβλίου είναι να ανοίξουν και να το υποδεχθούν οι βιβλιοθήκες και κυρίως οι καρδιές των μεγαλυσιωτών, καθώς και να αποτελέσει άμποτε, ελπίζω συντομότερα από 21 χρόνια, το σκαλί στο οποίο θα πατήσει μια νέα έρευνα για να πλουτίσει και να κρατήσει κι άλλο το κοινό μας θησαυρό, την ιστορία και τον ιδιαίτερο πολιτισμό του Μεγαλυσίου. Το επόμενο βιβλίο μου δεν θα είναι για το Μεγαλυσίου, καθώς ετοιμάζω ένα μυθιστόριο. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι το εδώ ήταν η τελευταία μου λέξη για τη γενέτειρά μου. Εξάλλου, κάθε φορά που σκαρφαλώνεις ένα βουνό, βλέπεις κι άλλα βουνά μπροστά σου που περιμένουν να το διαβείς. Αναλογίζουμε λοιπόν πόσα πράγματα δεν περιέχει αυτό το βιβλιαράκι. Για παράδειγμα, θα ήθελα πάρα πολύ να βρω κι άλλα στοιχεία, ενδεχομένως σε αρχεία στην Κεφαλονιά, για το κόμμα μεταξύ που πήρε το Μεγανίστη το 17ο αιώνα στο έργο. Ή θα μου άρεσε πολύ να γράψω ένα ιδιωματικό λεξικό της Μεγανιστικής Τοπιολαλιάς, κάτι όμως που απαιτεί τιτάνιο έργο και πολύ χρόνο. Ο Βασίλης το είπε, με πρόλαβε. Σημαντικό θα ήταν σε μια ανάλογη βραδιά να παρουσιάσουμε την πολύ σημαντική, να αξιοσημείω, τη γεωγραφική δουλειά του Βασίλη που παραμένει ακόμα στα σιρτάρια. Ή, ακόμα πιο πέρα από το δικό μου βιβλίο, το εξαιρετικό φωτογραφικό άλμπουμ για το νησί που ετοιμάζει ο Άλεξο Μακεζίνης και στο οποίο είχα και τη χαρά να γράψω τα κείμενα. Και φυσικά μένουν πάρα πολλά ακόμα να μάθουμε από το σημαντικότερο, κατά την ταπεινή μου άποψη, πράγμα που συνέβη στο Μεγανίσι τις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή την ανακάλυψη όλων αυτών των θησαυρών των αρχαιοτήτων από την επιστημονική ομάδα της κυρίας Γαλανίδου, που θα φωτίσουν σίγουρα άγνωστες πτυχές της ιστορίας και της προϊστορίας μας. Ήδη έχουν αρχίσει να ρίχνουν φως. Μέχρι τότε, με αυτό το βιβλίο, ελπίζω να έχω επιτελέσει έστω ένα μικρό κομμάτι του χρέους μου απέναντι στο Μεγανίσι και στα παιδιά μου, στα παιδιά μας. Ευχαριστώ πολύ. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, διευκρίνηση, τοποθέτηση, θα χαρώ να την ακούσω. Δάσκαλα, θα μας πεις δύο λόγια. Όχι. Όχι. Να είσαι καλά. Εμείς ευχαριστούμε.